Τάσο, καλησπέρα και πολλά συγχαρητήρια. Καλησπέρα, καλησπέρα, ευχαριστώ. Μία λέξη έχω ακούσει πάρα πολλές φορές από τους πολλούς ποδοσφαιριστές που έχουν μιλήσει κατά καιρούς μέσα στη χρονιά εδώ. Χωρίς να τους πω εγώ το παραμικρό, όταν έλεγαν κάποια πράγματα προσπαθώντας να εξηγήσουν το πώς έχει γίνει αυτό το ποδοσφαιρικό θαύμα, έλεγαν και μία λέξη που είναι πατέρας. Και εννοούσαν εσένα. Τώρα το θυμήθηκα γιατί ήθελα να μην πω μόνο γενικός αρχηγός στον πρόλογο, ήθελα να πω και κάτι άλλο. Τέλος πάντων, δεν βρήκα λέξη, αλλά θυμήθηκα αυτό που χρησιμοποιούν οι ποδοσφαιριστές. Και αρκετά από αυτά τα παιδιά έτσι σε χαρακτήριζαν. Δεν ξέρω αν εσύ, βέβαια δεν θέλω να σε μεγαλώσω, γιατί ναι, δεν είσαι και πολύ μεγαλύτερός τους. Αλλά δεν ξέρω αν νιώθεις και εσύ το ίδιο, έτσι όπως αποκαλούν οι παίκτες. Κοίταξε. Με τιμάει βέβαια αυτό που λένε τα παιδιά και αυτό βέβαια ακριβώς που είπες, χωρίς να επιδιώκω τίποτα, όπως και εσύ να τους ρωτήσεις, γιατί και σαν άνθρωπος έτσι είμαι. Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου και να μην προβάλλω αυτό που κάνω, γιατί έτσι έχω μάθει σαν άνθρωπος. Βέβαια εσείς μπορεί να τα έχετε λίγο μαζί μου, γιατί δύσκολα να μιλήσω, αν και αυτή τη βδομάδα είπα λίγο να μιλήσω και να πω κάποια πράγματα. Ναι. Κάποια πράγματα τουλάχιστον για να μην νομίζετε ότι εγώ αποφεύγω τους δημοσιογράφους. Και σαν όχι, όχι. Έτσι λειτουργούσα. Ήταν απόλυτα σεβαστό. Απλά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος όταν δουλεύω κάπου τιμάω αυτό εκεί που είμαι και προσπαθώ να το κάνω με τον καλύτερο τρόπο. Πραγματικά έχω έρθει πάρα πολύ κοντά με τα παιδιά και σαν ποδοσφαιριστής όταν ήμουν σαν αρχηγός μέσα στα αποδυτήρια. Αυτό μου άρεσε να κάνω, να δημιουργώ ένα κλίμα οικογενειακό. Οι παίχτες να παίζουν όχι μόνο για το οικονομικό, αλλά πάνω απ' όλα για μένα, και αυτό έχω καταφέρει, να πορώνονται και να παίζουν για την ομάδα. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια τα πολύ πιο πριν, τα δύσκολα χρόνια με τις κακές διοικήσεις, οι παίκτες ερχόντουσαν, πέραν τα λεφτά και εξαφανιζόντουσαν, δεν έμπαινε στο πετσί τους καθόλου η φανέλα, καθόλου η ομάδα, καθόλου ο κόσμος, η ιστορία. Ερχόντουσαν σαν δημόσιοι πάλι, σαν μισθοφόροι μάλλον, να πάρουν τα λεφτά και να εξαφανιστούν. Τώρα εδώ γίνεται το αντίθετο. Είναι παιδιά τα οποία τα βλέπω τραγουδάνε τα συνθήματα μέσα στα αποδυτήρια. Περιμένουν πώς και πώς το επόμενο παιχνίδι. Περιμένουν το εκτός έδρας γιατί το θεωρούν εντός έδρας με τον κόσμο που έχουμε. Και ζουν για το επόμενο παιχνίδι που ξέρω ότι θα τα καταφέρουν και όπως καταφέρανε να φέρουν την ομάδα εκεί που τη φέρανε. Τάσο, το πρώτο που σου ήρθε χθες στο μυαλό στα κλάσματα δευτερολέπτου με το που σφύριξε ο Μαλούτας για τελευταία φορά, ο διαιτητής, ήταν ικανοποίηση, ήταν ξελάφρωσα, ήταν ξέσπασμα? Τι ήταν αυτό, ναι, που σου ήρθε? Κοίταξε, ήταν κάτι απ' όλα. Είναι όπως κάποιες ταινίες που βλέπουμε στον κινηματογράφο ή στο σπίτι, που δείχνει εικόνες που περνάνε τόσο γρήγορα από το μυαλό μας. Από το πώς ξεκίνησε, από το πώς εξελίχθηκε και από το πώς τελείωσε. Εντάξει, προσωπικά εγώ νιώθω πολύ περήφανος σε αυτό που έχουν καταφέρει όλα τα παιδιά. Να ξεκινήσω από τον κόσμο που δημιούργησε αυτή την ομάδα, τα παιδιά της Αυτόνομης, τον κόσμο που δεν έλειψε στιγμή και στα εντός και στα εκτός έδρα, σε παιχνίδια. Τη διοίκηση που απαρτίζεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει στο παρελθόν και σαν ποδοσφαιριστές και γενικά από άλλα πόστα, οι οποίοι βοηθήσανε πάρα πολύ πραγματικά. Το Γάμα Σίγμα που ήταν πάντα δίπλα μας, τον Θεό που ό,τι του ζητήσαμε το έδωσε απλόχερα. Ανθρώπους οι οποίοι από το στέρημά τους δίνανε λεφτά για να μην λείψει τίποτα στους ποδοσφαιριστές. Και ανώνυμους, μιας και το αναφέρεις, έτσι, χωρίς να θέλουν να το προβάλλουν και πολύ. Ανώνυμους και για μεγάλα ποσά μιλάμε. Φίλους οι οποίοι τους ήξερα σαν Ηρακλειδής. Είμαι πολύ περήφανος που έχω γίνει φίλος τους, που βρισκόμαστε πλέον και πιο συχνά, είτε σε ταβερνούλες είτε έτσι να μιλήσουμε για τι άλλο, για τον Ηρακλή, οι οποίοι πραγματικά βοηθήσανε να πληρώνονται οι παίχτες. Είμαι πολύ περήφανος για όλο αυτό που έχει γίνει. Είναι πολύ καθαρό.
είναι πολύ αξιοπρεπές και θεωρώ ότι όλο αυτό ήταν η επιτυχία της φετινής χρονιάς. Όσο και να προσπαθούμε να βρούμε μια αγωνιστική εξήγηση, παύλα ανάλυση, με όσους και αν έχω μιλήσει, όχι δεν πήρα την απάντηση που ήθελα, αλλά δεν απαντιέται. Δεν απαντιέται. Εσύ ως ποδοσφαιριστής, γιατί εντάξει, δεν έχουν περάσει και πολλά χρόνια από τότε που ήσουν ποδοσφαιριστής και τόσο συχνά που σε βλέπουμε στο γήπεδο καμιά φορά, ξέρεις, παρασυρώμαστε. Ναι. Αυτό το 4 μην το ξαναβάλεις, γιατί χθες ήταν λίγο... Μου το πάνε πολύ. Ναι. Λέει, θα μπει τώρα. Λέω, παιδιά, δεν μπορεί να μπει, δεν γίνεται. Τι εξήγηση δίνεις για το αγωνιστικό καθαρά, Τάσο? Για το αγωνιστικό καθαρά, γιατί δεν υπάρχει προετοιμασία, δεν υπάρχουν φιλικά, δεν έχουν γίνει μεταγραφές στην ώρα τους. Έπρεπε 17, 18, δεν θυμάμαι πόσα παιδιά ήρθαν μαζεμένα μια μέρα στη Μίκρα να αποκτήσουν χημεία. Ναι, εξήγηση αυτό δεν υπάρχει 100%. Γιατί όταν ξεκινάς μια προετοιμασία, υπάρχει μια μεταβατική περίοδος των ποδοσφαιριστών, ένα πρόγραμμα που τους δίνει 2 εβδομάδες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία, για το σώμα να είναι πιο έτοιμο όταν θα ξεκινήσει, για το που θα πας προετοιμασία, προπονητικές μονάδες, το τι θα γίνει, το τι θα κάνει ο προπονητής, ο γυμναστής, όλα αυτά, το τι θα γίνει. Ήρθαν παίκτες οι οποίοι όμως πραγματικά είχαν πολύ ταλέντο, κάποιοι είχαν κομμάτια από προετοιμασία, κάποιοι όμως όχι. Εκεί θεωρώ έγινε μια διαχείριση η οποία για να μπορέσει να μην υπάρχουν θελαστικοί τραυματισμοί, θλάσεις δηλαδή. Υπήρχαν βέβαια κάποιες κακές στιγμές από ποδοσφαιριστές όπως ο Γιάννης ο Καλυβοκάς, ο οποίος έπαθε χιαστό, ναι. Και αυτό θεωρώ ότι είναι το κομμάτι της ενδυνάμωσης το οποίο έλειπε στον ποδοσφαιριστή, και με μια δυνατή επαφή στο έδαφος δεν άντεξε το γόνατο του Γιάννη, το οποίο τον ευχαριστώ και αυτόν μέσα την καρδιά μου, γιατί όλοι όσοι είναι εδώ και όσοι φύγανε βάλανε ένα λιθαράκι για να βγει αυτή η ομάδα. Από εκεί πέρα με τον καιρό βασικά υπήρχε πάρα πολύ ταλέντο και ικανότητα από τους ποδοσφαιριστές και μπορούσαμε να παίρνουμε κάποια παιχνίδια πιο εύκολα από όσο θα έπρεπε, ώστε να μην επιβαρυνθούν σωματικά και η αποκατάστασή τους θα ήταν δύσκολη για την επόμενη εβδομάδα. Με τα παιχνίδια όμως και με τις προπονήσεις άρχισαν, εγώ εκεί το επικεντρώνω, άρχισαν να φορμαρίζονται και να γυμνάζονται μέσα από τις προπονήσεις και από τα παιχνίδια, που δεν ήταν και λίγα, και φτάσαμε σε ένα επίπεδο και με τις προσθήκες του Δεκεμβρίου η ομάδα πλέον να έχει βρει το ρυθμό της και να καταφέρει αυτό που δύσκολο να το καταφέρει κάποια άλλη ομάδα. Να πω επίσης, και μην ξεχνάμε, τις πρώτες αγωνιστικές που παίξαμε με παιδιά, τα οποία υπάρχουν κάποια ακόμα στην ομάδα, αμούστακα, τα οποία πιτσιρίκια, τα οποία βοηθήσανε για να μπορέσει να συμμετάσχει αυτή η ομάδα. Και τα ευχαριστώ και αυτά μέσα από την καρδιά μου. Τα παρακολουθώ εγώ όσο μπορώ και οι άνθρωποι εδώ της διοίκησης. Κάποια τα είδαμε και χθες στα αποδυτήρια να πανηγυρίζουν. Έτσι ακριβώς. Υπάρχουν αρκετά παιδιά. Προσπαθήσαμε να τα απορροφήσουν ομάδες οι οποίες για να μπορούμε να τα παρακολουθούμε. Και του χρόνου με το καλό, όταν θα δημιουργηθεί και η K20, K17, να υπάρξουν και αυτά τα παιδιά που ήταν εκεί πέρα, γιατί παίξανε και αυτό το ρόλο τους. Θα σε πάω λίγο πίσω, αλλά όχι πολύ πίσω. Θα σε πάω στην πρώτη αγωνιστική, που το συνέστημα για όλους μας ήταν από τη μία οργή, από την άλλη αγανάκτηση, από την άλλη πού είμαι τώρα, τι κάνω τώρα, πώς ήρθα πάλι εδώ να παίξω με μια καρίτσα που δεν την ήξερα, και πάλι θα φάω αυτά που έφαγα τα προηγούμενα χρόνια, και τι γίνεται και πού πάμε και πού είμαστε, και έχουμε μόνο μία αλλαγή, νομίζω, το μικρό, τον Κατσούλη. Πρέπει μία μόνο. Τον Κατσούλη, ναι, μία αλλαγή. 12 δηλαδή στο σύνολο. Και τι γίνεται τώρα, από την άλλη όμως. Η οποία ήταν και τραυματίας. Στην πρεμιέρα λες. Ναι. Ήταν και τραυματίας, Αυτό δεν το ξέρω, αυτό είναι αλήθεια. Άρα μιλάμε για 11 ποδοσφαιριστές, έτσι. Ναι, έτσι ακριβώς. Και από την άλλη, φεύγοντας από το γήπεδο,
έβλεπα όλο αυτόν τον κόσμο που ήταν χαρούμενος, μπορεί να ακούγεται οξύμορο αυτό που λέω τώρα Τάσο, χαρούμενος που είδε τον Ηρακλή ξανά. Γιατί θυμάσαι τα όλα σενάρια που κυκλοφορούσαν, θα κατέβουμε, δεν θα κατέβουμε, θα πάμε γάμα τοπικό, θα πάμε αμπελόκηπους, θα πάμε από εδώ, θα πάμε από εκεί, δεν θα πάμε πουθενά, γιατί υπήρχε και αυτό το σοβαρό ενδεχόμενο. Και υπήρχαμε. Ναι. Από εκείνη την πρώτη μέρα που και εσύ την έζησες από πάρα πάρα πολύ κοντά, με μελαγχολία φαντάζομαι, με στεναχώρια και με όλα αυτά τα συναισθήματα, περίμενες ότι θα ακολουθήσει αυτό που ακολούθησε και που φτάσαμε στο χθες? Να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα σε τόσο μεγάλο βαθμό. Ήξερα όμως ότι θα βρίσκαμε το δρόμο μας. Εγώ δεν θα ξεχάσω την πρώτη μέρα που πάτησα το πόδι μου στη Μίκρα. Την πρώτη προπόνηση. Εκεί είναι αυτό, ότι εκεί θα χρησιμοποιήσω τη λέξη που είπες, οργή. Είχα τρομερή οργή με αυτό που είδα στο πρόσωπο αυτών που ήταν την προηγούμενη χρονιά, Παπαθανασάκηδες και λοιποί, οι οποίοι δεν σεβάστηκαν αυτό το πράγμα, το δημιούργημα εδώ των κηπέδων που το έζησα εγώ διαφορετικά. Πρώτα απ' όλα την ιστορία της ομάδας, το συζητάω. Ήτανε καμένη γη κανονικά όμως. Κάναμε προπόνηση, δεν είχε χόρτο, είχε αγκάθια, είχε πέτρες, δεν είχε τα ποδητήρια υπολειτουργούσαν. Το νερό, ευτυχώς, επειδή είχε ηλιακό, είχε ζεστό νερό, αυτό ήταν το μόνο θετικό. Ρεύμα. Και ρεύμα, αλλά μιλάμε τώρα για το σπιτάκι που υπήρχαν οι ακαδημίες. Ναι. Εδώ, όταν αρχίσαμε και πατούσαμε στα πόδια μας, δειλά-δειλά αρχίσαμε και δημιουργούσαμε τις συνθήκες για να φέρουμε την ομάδα στα αποδυτήρια που περάσανε μεγάλοι ποδοσφαιριστές, να νιώσουν να αισθανθούν αυτή την έγκλη. Τα γήπεδα τα δύο, θεωρώ ότι δεν υπάρχουν γήπεδα προπονητικά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα όπως έχουν γίνει τόσο καλά. Και πραγματικά έχει γίνει ένα κόσμο όπως τα παλιά τα χρόνια των εγκαταστάσεων, όχι των διοικητικών. Των διοικητικών παραγόντων που έχουν για να νιώθουν οι παίκτες καλά, ότι μπορούν να προπονηθούν. Έτσι ακριβώς. Τώρα, για το πρώτο παιχνίδι, ναι, και εγώ ήμουν λίγο στα χαμένα. Το τι θα μπορούσε να... Μισό λεπτάκι. Ναι, ναι. Μισό λεπτό. Ναι. Μισό λεπτό. Είμαστε πάντα ζωντανά εδώ στην ώρα για μπλε με τον Τάσο Κατσαμπή. Μετά από αρκετό καιρό περιμέναμε, η αλήθεια, να έρθει η άνοδος και μαθηματικά για να τα πούμε, για να τον ακούσει ο κόσμος. Έλα, Τάσο. Ναι, ακούς. Ναι. Γιώργο. Ναι. Πραγματικά όμως όταν μπήκα στο γήπεδο, αφού εντάξει σπράταμε και γενικά ως όλη τη χρονιά σεβασμό από τους παράγοντες των άλλων ομάδων, δεν το πιστεύαν ότι θα παίζανε με τον Ηρακλή. Δεν θα τους δινόταν ποτέ η ευκαιρία να παίξουμε τον Ηρακλή. Μόλις μπήκα στο γήπεδο και είδα αυτόν για άλλη μια φορά τον κόσμο, πραγματικά τα παιδιά πήραν τα πάνω τους. Δεν θα μείνω εγώ στο αποτέλεσμα που χάσαμε 2-0, αλλά το ότι όταν τελείωσε υπήρχαν παιδιά που φοράγαν τη φανέλα του Ηρακλή και κλαίγανε και πήγανε στον κόσμο και τους λέγανε ευχαριστώ. Εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος εκεί ακόμα περισσότερο συσσαγωγικά πορώθηκε, γιατί είδε το πώς νιώθαν αυτά τα παιδιά, τα μούστακα για μένα. Και από εκεί και πέρα, μετά από 2-3 αγωνιστικές, άρχισε να μπαίνει το νερό στα βλάκι και να γίνει αυτό που έγινε μέχρι τώρα. Με πολλή αγώνα βέβαια. Ο κόσμος εντάξει, okay, βλέπει το αποτέλεσμα, αλλά πιστέψτε με, τρομερός αγώνας καθημερινός από όλους μας και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που έγινε. Πόσες ώρες σας έπαιρνε καθημερινά να βρείτε παίχτες, να φέρετε παίχτες, να μιλήσετε με παίχτες, με ομάδες, με που θα μείνουν, τι θα κάνουν, με χρήματα, με το ένα, με το άλλο, γιατί μιλάμε ότι όταν έχεις μια ΠΑΕ, υποτίθεται έχεις και ένα προσωπικό που ασχολείται με αυτά, υποτίθεται υπάρχει κάποιος που ασχολείται με τις μεταγραφές, ασχολείται με το ένα, ασχολείται με το άλλο. Τώρα φαντάζομαι υπήρχατε 2-3, δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι που τρέχατε για όλα μαζί. Ο καθένας έκανε 5-6 πράγματα ταυτόχρονα για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να φέρουμε όσο γίνεται περισσότερους παίκτες
για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Το παρόν μπορέσαμε και καταφέραμε στην έναρξη τουλάχιστον να έχουμε τη συμμετοχή και στη συνέχεια να φέρουμε και παίκτες οι οποίοι θα βοηθάγανε περισσότερο και τα παιδιά αυτά που θα μένανε να ενσωματωθούν όπως έχουν ενσωματωθεί στους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές. Ευτυχώς υπήρχαν οι Ηρακλειδείς οι οποίοι βοηθήσανε για το που θα μείνουν. Ευχαριστώ ανθρώπους οι οποίοι μέναν τα παιδιά σε ξενοδοχείο, ανθρώπους οι οποίοι δώσαν αυτοκίνητα. Είναι πολλά αυτά. Πραγματικά δεν τα περισσότερα ίσως δεν τα ξέρει ο κόσμος. Και όπως σωστά είπες, ναι, βιβλίο. Ένα βιβλίο για να τα θυμάμαι. Από τη λεπτομέρεια, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος στέκομαι πρώτα στη λεπτομέρεια και στην πειθαρχία και στην οργάνωση. Και θεωρώ ότι αυτά τα τρία μπορείς να κάνεις μεγάλα πράγματα, όποιο επάγγελμα και να είναι αυτό. Ναι, και έτσι όλος αυτός ο αγώνας που έγινε μας βγήκε σε καλό τελικά. Ποιο ήταν το μάτς το οποίο είπες θα ανεβούμε? Και το λέω αυτό γιατί υπήρξαν και σφαλιάρες σε εισαγωγικά με διαιτησίες ή οτιδήποτε άλλο, όπως το Λαγκαδά που ακόμα το θυμάμαι και το παιχνίδι ή όπως κάποια άλλα. Κακά για τα ψέμματα, η κακή διαιτησία, η κάκιστη διαιτησία του Σιδηρόπουλου, κάκιστη όμως, ήταν μοναδική θα έλεγα, γιατί στα υπόλοιπα παιχνίδια δεν θεωρώ ότι ήταν εντάξει, υπάρχουν και τα ανθρώπινα λάθη που εκείνο μας έκανε να μείνουμε τρεις ώρες μετά γιατί δεν πιστεύαμε ότι ήταν ανθρώπινα λάθη. Εντάξει, τώρα, και όχι, χωρίς να σημαίνει όμως ότι η ομάδα ήταν καλή σε εκείνο το παιχνίδι, αλλά σίγουρα επηρέασε σε πολύ μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα. Όμως οι καλές εμφανίσεις της ομάδος, δηλαδή όταν είσαι καλός μέσα στο γήπεδο, κερδίζεις και το διαιτητή άμα έχει κάτι εκ του πονηρού που δεν είχαμε εμείς, εκτός από αυτό το παιχνίδι που θεωρώ ότι ήταν πολύ κακή διαιτησία και το ξέρει όλος ο κόσμος αυτό. Η ομάδα έκανε πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Βέβαια έχει και κάποιες μέτριες εμφανίσεις, οι οποίες όμως όταν είσαι μεγάλη ομάδα και σε μια μέτρια εμφάνιση μπορείς να πάρεις το αποτέλεσμα και το παίρναμε. Το μάτς που σε έκανε να πιστέψεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ανέβουμε, ποιο ήταν, ποια νίκη, ποια εμφάνιση, αν μπορείς να μοιραστείς μαζί μας? Δεν υπάρχει περίπτωση να ανέβουμε. Όχι, που δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανέβουμε. Να μην ανέβουμε. Ναι. Όχι, κοίταξε, η ήττα μας εκεί στο Μακεδονικό ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Ήταν καλύτερος βέβαια ο Μακεδονικός και χτύπησε εκεί το καμπανάκι και θεωρώ ότι με τις γνωστές κινήσεις που γίνανε, ναι, η ομάδα μπόρεσε και βρήκε ξανά τον εαυτό της, πολύ καλύτερα θα έλεγα. Άρα λες Τάσο ότι η ήττα βοήθησε στο να πούμε ότι πρέπει να το κάνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, ναι, γιατί το αξίζουμε. Ναι, έτσι. Ναι, να έχουμε καλύτερη ψυχολογία, οι παίκτες, καλύτερη διαχείριση του υλικού και θεωρώ ότι αυτή η κίνηση με τον καινούριο προπονητή ήταν ό,τι καλύτερο για την ομάδα και φάνηκε και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Και καταφέραμε να κάνουμε αυτό το που όλοι θέλαμε. Θεωρώ όμως ότι δεν φοβήθηκα την ομάδα ότι δεν θα ανέβει. Mm-hmm. Μου έδειχναν τα παιδιά και αυτό που ζούσα και καθημερινά μέσα στις προπονήσεις, ότι το ταλέντο ήταν υπερβολικά μεγάλο και είχα και την εμπειρία για να καταλάβω και σε αυτή την κατηγορία που την μάθαινα, με φέτος την έμαθα γιατί δεν την ήξερα, ότι είμαστε περαστικοί από αυτή την κατηγορία. Μέσα στα παιχνίδια για τη διάρκεια των αγώνων, δεν ξέρω πώς το πρόσεχαν, φαντάζομαι αρκετοί, εγώ περιγράφοντας τα μάτια το έβλεπα πολλές φορές, ρίχνοντας ματιές στον πάγκο, πέρα από το να σηκωθείς για μια αλλαγή, πέρα από το να φωνάξεις με ένα σφύριγμα, πέρα από το να τρέξεις στον επόπτη, πέρα από το οτιδήποτε. Το είδατε και αυτό. Όλα φαίνονται. Πολλές φορές σε βλέπω μετά να... όταν έβγαινε για παράδειγμα πλάγιο η μπάλα και ερχόταν κοντά στη φάση ο Καραντασιάτης, να πας κοντά του να του λες κάτι.
ή να πας κοντά στο Ρεβιθόπουλο να του λες κάτι, ή να πας κοντά στον οποιοδήποτε, έτσι, στον Κυριακίδη κτλ. Να του λες κάτι. Είναι το ότι το ζω, είναι ότι έχεις και μια, μην το ξεχνάμε, έχεις και προπονητική εμπειρία, έτσι, και με τον Παναγιώτη τον Δημπέρη να είναι καλά στην Αμερική. Που είχατε κάνει τα πρώτα δικά σας κοινά βήματα. Δεν ξέρω αν είναι συνδυασμός και τον δύο ότι έχεις το προπονητικό σαράκι ή ότι ήθελες να πεις κάτι στον Άγγελο εκείνη τη στιγμή για μια φάση που προηγήθηκε για ένα κόρνερ, ότι ξέρω εγώ πρόσεξε τον ψηλό ή μάρκαρε ή κάνε ή οτιδήποτε. Κοίταξε, είμαι ένας άνθρωπος. Γιατί φαινόταν αυτό το πράγμα που το ζούσες από τον πάγκο. Εντάξει, είμαι ένας άνθρωπος που λίγο πολύ όλοι με ξέρουν στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Προσπαθώ αυτά που έχω ζήσει σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής δεν θα το έλεγα, άσχετα το ότι έχω πάρει τα πτυχία τα σχεδόν όλα, ο οποίος θα μεταφέρω αυτά που πρέπει να μεταφέρω στο βαθμό με πολύ μεγάλο σεβασμό στον προπονητή που υπάρχει. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν πάρα πολύ αξιόλογο προπονητή, τον κύριο Μπαξεβάνο, ο οποίος το συνεργαζόμαστε άψογα, δεν το συζητάω, και θεωρώ, όχι θεωρώ, ξέρω ότι δεν έχει θέμα το να πω μια συμβουλή και τη σέβεται κιόλας ο Σπύρος, οπότε ναι, θα πεταχτώ από τον πάγκο γιατί θα τρελαθώ άμα δω το στόπερ μου να πηδάει με τα δύο πόδια και να μην πηδάει με το ένα πόδι, ξέρω, γιατί αυτό είναι ορισμός των center back. Δεν θέλω να χάνουν ούτε κεφαλιά, θέλω να βλέπω το... δεν θέλω να πω ονόματα γιατί όλα τα παιδιά τα αγαπάω, θέλω να δαγκώνουν σίδερα και όταν δω ότι δεν θα μπουν καλά, εννοείται ότι ο προπονητής είναι αυτός που θα φωνάξει, αλλά και εγώ από πίσω θα κάνω και εγώ μια κίνηση για να πορώσουμε περισσότερο τα παιδιά όταν θα δούμε, ξέρω εγώ, ότι δεν έχουν πει καλά. Αυτό έτσι, με έναν τρόπο ο οποίος... με σεβασμό απέναντι στον προπονητή, γιατί αυτός είναι ο προπονητής. Εγώ έχω άλλο πόστο, αλλά θέλω να πιστεύω ότι έχω βάλει κι εγώ έτσι μια μικρή βοήθεια εκεί σε αυτό το κομμάτι. Με τους διαιτητές και τους επόμενους πάντως απέκτησες καλές σχέσεις, δεν μπορώ να πω. Κοίταξε, με τους διαιτητές και τις επόπτες, αν εξαιρέσεις μια-δυο φορές που βγήκα εκτός αυτού... Η μία είναι πρόσφατη που δεν κάνει επιθετικό φάουλ ο Ρόβας. Με το Βόλο είναι, με ποιο είναι νομίζω, με το Βόλο πρέπει να είναι. Με το Βόλο είναι. Που είναι έτοιμος να βάλει γκολ, έτσι, δεν κάνει επιθετικό φάουλ, που εντάξει, ο επόπτης νομίζω σε θυμάται. Σε θυμάται ο επόπτης. Ναι, πρόσεξε, μπορεί να έχω πει τα χίλια μύρια, δεν βρίζω. Εννοείται, γιατί κάποιοι το κάνουν και όλα αυτό. Απλά ζητάω εξηγήσεις και προσπαθώ και εγώ σαν να ακούσω το τι θα μου πει. Από εκεί πέρα μπορώ να πω ότι εισπράττω τρομερό σεβασμό από τους διαιτητές. Και κάθε φορά που πάω τα δελτία και μιλάμε και διάφορα. Το οποίο πιστεύω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο αυτό χρειάζεται στον Ηρακλή και σε κάθε ομάδα. Να είναι άνθρωποι οι οποίοι να εμπνέουν σεβασμό για να σε σέβονται περισσότερο, γιατί κακά τα ψέματα και αυτοί οι άνθρωποι είναι, και αυτό που ζητάω, το πρώτο πράγμα που μπαίνω στο γραφείο των διαιτητών είναι 50-50, δεν θέλω κάτι παραπάνω, δεν θέλω ούτε βοήθεια ούτε τέτοιο, θέλω 50-50 και ξέρω πολύ καλά την ομάδα μου τι μπορεί να καταφέρει όταν η διαιτησία είναι άψογη και τα περισσότερα παιχνίδια οι διαιτητές ήταν άψογοι. Θα περάσουν και τα δύο μάτς με το καλό, φαντάζομαι παραμένει κίνητρο. Το λένε και οι παίκτες, η πρώτη θέση. Έτσι δεν έχει τελειώσει κάτι ακόμα. Ναι, μεν ήρθε η άνοδος, αλλά η πρωτιά είναι πρωτιά. Ακριβώς. Εκεί και πέρα, Τάσο, τι είναι αυτό ή ποια είναι αυτά που θα ήθελες να δεις γρήγορα, σύντομα, άμεσα στον Ηρακλή? Γιατί μπαίνουμε σε ένα διαφορετικό επίπεδο, πάμε σε ανώτερη κατηγορία, μιλάμε για Παέρακλης πλέον, δεν μιλάμε για ερασιτεχνικά σωματεία όπως είναι η Τρίτη Εθνική. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν και το ξέρεις καλύτερα από μένα. Κοίταξε, εγώ είμαι στο αγωνιστικό κομμάτι θα έλεγα, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν βρίσκομαι στα συμβούλια με τους ανθρώπους της διοίκησης, που μπορώ να πω ότι καθημερινώς είναι... Ναι, το χάσαμε. Τάσο, μας ακούς? Μάλλον έπεσε. Ας το ξαναπάρουμε. Τον έχουμε? Τάσο, μας ακούς? Ναι, σας ακούω. Ωραία.
Γι' αυτό ακριβώς το ρώτησα αυτό, γιατί γνωρίζω ότι δεν ασχολείσαι μόνο με το αγωνιστικό και έχεις άμεση επαφή με τους ανθρώπους της ομάδας που θα πρέπει να κάνουν, να δημιουργήσουν την ΠΑΕ, την ομάδα, τις μεταγραφές, το ρόστερ, το μπάτζετ, όλα αυτά που μας περιμένουν. Σίγουρα έχουν ξεκινήσει διαδικασίες με τα λίγα που ξέρω και ότι θα υπάρξει ενημέρωση, θα υπάρξει τις επόμενες μέρες για τις κινήσεις που έχουν αρχίσει να κάνει με τις εκαθαρίσεις και με τα υπόλοιπα. Εγώ σαν Τάσος, από το δικό μου πόστο, αυτό που θα ήθελα είναι να με το τελείωμα και πριν το τελείωμα της αγωνιστικής περίοδου να υπάρξει συζήτηση με τον προπονητή, με το γυμναστή, με όλο το team το προπονητικό, για το τι με λιγενέστε για την επόμενη χρονιά. Βέβαια, μπορεί να μην είναι κανένας από εμάς, να έρθει ένας μεγάλο επενδυτής και να πει θα φέρω εγώ 10. Ναι. Θέλω αυτό ακριβώς, είναι σεβαστό και εννοείται ότι πάλι κοντά θα είμαστε εκεί γύρω για να βοηθήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας. Αν είμαστε εμείς, αυτό που σαν τάς που μου λες τι πρέπει να γίνει, είναι τους ποδοσφαιριστές να κρατήσουμε τους ποδοσφαιριστές που θέλουμε, αυτούς που βοηθήσανε, αυτούς που ξέρουμε ότι έχει μέλλον. Εμένα άμα μου πεις αυτή τη στιγμή θα σου πω όλους. Από εκεί πέρα ποδόσφαιρο είναι, αλλάζει κατηγορία, θα πρέπει να γίνουν κινήσεις κι άλλες, διορθωτικές, για να μπορέσει η ομάδα την επόμενη χρονιά για να διεκδικήσει, γιατί τα έχω ξαναπεί, ο Ηρακλής δεν είναι για αυτές τις κατηγορίες. Σε ένα από αυτά που θα ήθελες επίσης θα ήταν και ακόμα μεγαλύτερη παρουσία κόσμου και δεν μιλάω για αυτούς που έρχονται. Μιλάω για αυτούς που δεν ήρθαν. Κοίταξε, για τον κόσμο, ό,τι και να πω. Μιλάω για αυτούς που στράβωσαν, χαλάστηκαν, στεναχωρέθηκαν, χάθηκαν. Γιατί έχει ζήσει Καφρατζόγλιο με πολύ διαφορετικές συνθήκες. Έχω ζήσει, εντάξει, είναι άλλο αυτό. Κοίταξε να δεις. Ο κόσμος είναι τόσο πικραμένος, που ό,τι και να πεις, δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Αυτό αλλάζει μόνο με τις συνεχόμενες επιτυχίες και με τους ανόδους. Εγώ αυτό που είχα πει σε μια συνέντευξη σπάνια, λοιπόν, είχα πει ότι αυτή τη στιγμή, γιατί με είχαν ερωτήσει ακριβώς για τον κόσμο, είχα πει ότι αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής είναι του κόσμου. Την απαρτίζουν άνθρωποι που προσφέρανε ποδοσφαιρικά στην ομάδα, άνθρωποι άφθαρτοι, κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο ωραίο μπορεί να πει κανένας για έναν Ηρακλειδέα. Αυτό που είχαμε χάσει τις Κυριακές μας, τώρα τις ξαναβρήκαμε, γίνεται η καζούρα μεταξύ μας. Πάμε στο γήπεδο, βλέπουμε μια ομάδα η οποία είτε ξεκινάει το παιχνίδι, είτε τελειώνει, όλοι φεύγουμε αγκαλιασμένοι και στα καλά και στα άσχημα. Και το βλέπω, αν και ήταν λίγες οι άσχημες στιγμές η φετινή χρονιά, στα άσχημα εγώ κρίνω ανθρώπους και οικογένειες και ήταν πραγματικά μια οικογένεια. Οπότε δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Αυτό θεωρώ που λέω τα λέει όλα. Ναι. Για κάποιον ο οποίος αγαπάει την ομάδα, είμαι σίγουρος ότι θα έρθει περισσότερος κόσμος την επόμενη χρονιά και ακόμα περισσότερο. Θα σας πω ένα παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν απατώμε, με το Βόλο πρέπει να ήταν. Τετάρτη, Τετάρτη ήταν με το Βόλο. Με τα παιδάκια της Ακαδημίας που ήρθαν από την Λεπτοκαριά. Μπράβο, ναι. Ήρθανε παιδάκια τα οποία... Ναι, το θυμάμαι. Ναι, με πήρε μια κυρία και μου είπε, ναι, και λέω τιμή μας και χαρά μας να έρθουν τα παιδιά. Και με πήραν την επόμενη μέρα για να με ευχαριστήσουν και μου είπαν ότι πήγαν στο σχολείο και φωνάζαν όλα τα παιδάκια Ηρακλής με κασκόλ του Ηρακλή. Έτσι δημιουργείς παιδιά, ανθρώπους, και εγώ όταν
θα τους δώσεις μια τέτοια χαρά. Αυτή τη χαρά, λέει, με ευχαρίστησαν γιατί, λέει, τη χαρά που είδαμε στα πρόσωπα των παιδιών μας δεν την έχουμε ξαναδεί σε τόσο μεγάλο βαθμό. Και θεωρώ ότι αυτό ο Ηρακλής μπορεί να το κάνει και σε κάθε παιχνίδι, να δημιουργεί Ηρακλάκια, και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η ξεκούραση είναι το πρώτο που σκέφτεσαι? Ξεκούραση δεν νομίζω να υπάρχει. Αρκετά καθόλου. Σε σχέση με τις μέρες που έκλεινε το κινητό σου από την μπαταρία, μιλάω για τον πρώτο μήνα. Έτσι, που ναι, εκείνος ο Σεπτέμβριος, ναι, φαντάζομαι δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Δεν ήταν μόνο ο πρώτο μήνας. Και η συνέχεια, ναι. Ναι, εντάξει, όχι. Ένα άνθρωπος ο οποίος δεν πολύ μιλούσε στο τηλέφωνο, κακά τα ψέματα. Εντάξει, το ξεπέρασα και αυτό για τους πονικεφάλους, αλλά όχι. Τώρα που μπήκα στο χορό θα χορέψω, και αν και είμαι κακός χορευτής, θα χορεύω για πολύ όσο χρειάζομαι εδώ πέρα, και επειδή είμαι άνθρωπος που το ξαναείπα ότι πορώνομαι με αυτό που κάνω, πόσο μάλλον μάλιστα σε μια ομάδα που αγαπάω πάρα πολύ. Δεν έχει ξεκούραση. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ λίγες ημέρες της ξεκούρασης. Γιατί τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για μένα. Το δύσκολο κομμάτι ήταν να φέρουμε την ομάδα μια κατηγορία πιο πάνω, αλλά για να σταθεροποιηθεί και να ανέβει πιο πάνω είναι ακόμα πιο δύσκολα και θέλει πολλή δουλειά. Τάσο, κάτι τελευταίο που πέρα από την αγάπη σου για τον Ηρακλή, και ως άνθρωπος και ως Έλληνας και ως ποδοσφαιριστής, και θέλω η απάντησή σου να ακουστεί παντού, γιατί ξέρω πάνω κάτω τι θα πεις σε αυτό που θα ρωτήσω. Πόσο πολύ εκνευρίστηκες, θύμωσες τις τελευταίες μέρες που αλλάζουν οι κανονισμοί, που αλλάζουν οι νόμοι, που ρίχνουν το ένα καλοκαίρι τον Ηρακλή, που κρατάνε το επόμενο τον άλλον, που το κάνουν μπροστά στα μάτια μας χωρίς να καταλάβουν τίποτα, με τόσο θράσος. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Το πρώτο πράγμα για μένα που πρέπει να αλλάξει είναι αυτοί που βρίσκονται εκεί πέρα. Γιατί αν ένας είχε την αξιοπρέπεια, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, μόνο αυτό που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια στον Ηρακλή, και δεν θα μείνω στα τελευταία χρόνια στον Ηρακλή, την περσινή χρονιά με τη φετινή, με τον Παναθηναϊκό, που εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είναι ο Παναθηναϊκός ή όποια άλλη ομάδα, αυτό που κάνανε, για μένα όλοι πρέπει να φύγουν από εκείνες τις καρέκλες και να έρθουν όπως κάνανε, όπως είχαν παράπονο για κακές και φέραν Ισπανούς, θα έρθουν Ισπανούς να κλείσουν. Να φέρουν Ισπανούς να διοικήσουν το ποδόσφαιρο. Ισπανούς, δεν μένω σε χώρα Ισπανία. Ξένους, ναι, ξένους. Ναι. Όπως έχουν παράπονο από τη διαιτησία και εμείς σαν Ηρακλειδίτες. Και να αλλάξουν όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται εκεί πέρα. Ντρέπομαι σε αυτά που έχουν κάνει για τον Ηρακλή, και το έχω ξαναπεί ότι ας βγάλουν έναν κανόνα να ισχύουν οι κανονισμοί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μόνο στον Ηρακλή να αλλάζουν, δηλαδή να σώνονται ομάδες που πέσαν αγωνιστικά και κάθε χρόνο να ρίχνουν τον Ηρακλή. Όλο και κάτι θα ψάξουν πάλι να βρουν στην ομάδα μας, αλλά και πάλι ό,τι και να κάνουν πάλι θα μας βρουν μπροστά. Πλέον έχουμε μάθει να ζούμε με αυτό και μας πορώνουν περισσότερο. Είναι φοβερή η ατάκα. Δεν πρόκειται να εξαφανιστεί αυτή η ομάδα. Θα μας βρίσκουν συνέχεια μπροστά τους. Τάσο, φαντάζομαι θα το δεις, θα κυκλοφορήσει αυτό που μόλις είπες όταν γίνει ευρέως γνωστό. Και έχεις απόλυτα δίκιο. Δεν εμπιστεύεστε τους Έλληνες διαιτητές. Ωραία. Τι κάνατε, φέρατε έναν Ισπανό. Δεν εμπιστευόμαστε τους Έλληνες προέδρους και αντιπροέδρους και γραμματείς και φαρισαίους και δεν ξέρω εγώ στη Σούπερ Λίγα και στην ΕΠΟ, φέρτε ξένους και εκεί. Ναι, γιατί το λέω από την άποψη καθαρά, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν θα είναι έτσι ακριβώς, ναι, αλλά δυστυχώς η πλειοψηφία είναι αυτή που μετράει. Οι κανονισμοί από τη στιγμή που δεν ισχύουν, για ποιο λόγο να υπάρχουν εκεί πέρα? Για ποιο λόγο? Για να ισχύουν μόνο για αυτούς που θέλουν να ισχύουν. Ναι, ακριβώς. Είναι απλό. Για παράδειγμα, ήρθε πρόσφατα ο Υπουργός, ήρθε σε εισαγωγικά το ρήμα και έκανε μια δήλωση: ο Ηρακλής αδικήθηκε. Τι να το κάνουμε τώρα?
Δεν, να σου πω κάτι, καλύτερα να με μισούν παρά να με λυπούνται. Έτσι ακριβώς. Έχω ακούσει από τις επιτροπές σωτηρίας που είχαν, παιδιά, θα σας δώσουμε δύο χορηγίες, θα σας κάνουμε, θα σας δάνουμε αυτό, εκείνο. Και τι καταφέραμε, να είμαστε σε μια κατηγορία η οποία τελευταία στιγμή, γιατί μπορεί να ήμασταν και σε τοπικά πρωταθλήματα, τελευταία στιγμή πλήρωσε το παράβολο, ας είναι καλά τα παιδιά που το κάνανε, για να παίξει η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Υπήρχε κανένας δίπλα μας? Κανένας. Κανένας. Και αυτό που είπες, το να σε μισούν μάλλον φέρνει μεγαλύτερη περηφάνεια από το να σε λυπούνται και έτσι, να συμμαχούν όλοι μάθει, για να σε κρατήσουν. Και έτσι έχουμε μάθει και χαιρόμαστε όλοι, γιατί είμαι σίγουρος ότι όλοι χαιρόμαστε για αυτό το πράγμα. Είμαστε περήφανοι. Αυτά τα τρία αστέρια θα κάνουν και 10. Δεν πειράζει. Πάλι εκεί θα είμαστε εμείς. Τώρα θα την ξαναπώ την ατάκα ενός φίλου που λέει ότι στο τέλος δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα να γίνουμε σαν τη σημαία της Αμερικής που έχει 50. Ναι, σωστό γι' αυτό. Έχω αρκετά μηνύματα για σένα. Θα στα μεταφέρω πριν κλείσουμε και σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου, γιατί εκτός αέρα σου είπα περίπου 40 λεπτά, μάλλον παραπάνω μιλάμε. Παραπάνω, ναι. Πώς τα κατάφερες. Παραπάνω. Ο φίλος ο Δαβίδ μας στέλνει χαιρετίσματα από τον Bietigheim, δεν ξέρω πού είναι αυτό, μάλλον για Γερμανία μου ακούγεται. Ο Γιώργος λέει I love you Κάργα, γεια σου Τασάρα, σε σένα πάει αυτό. Ο ένας άλλος φίλος, ο Γιώργος, λέει ότι βούρκωσε με αυτό που είπες με τα παιδάκια από τη Λεπτοκαριά. Και είναι πολύ σπουδαίο το συναίσθημα, όντως. Ναι. Γιατί με πολύ απλό τρόπο μπορείς να αποκτήσεις Ηρακλάκια και θυμάμαι ένα τέτοιο παράδειγμα και δεν ξέρω αν είναι εφικτό, Τάσο, τώρα έτσι μια σκέψη μπορεί να είναι και χαζή που κάνω στον αέρα. Ναι. Με τις 115-117 ομάδες που υπάρχουν ανά την Ελλάδα με το όνομα Ηρακλής. Που κάποιος, δεν είναι τυχαίο αυτό. Κάποιος και φίλος... Εγώ η πρώτη ομάδα που ξεκίνησα, Ηρακλής Νέου Ηρακλείου λέγονταν. Ηρακλής Νέου Ηρακλείου. Έχει δύο ήττα αυτός. Έτσι, ο Ηρακλής. Ναι. Έχει και το Ηρακλή και το Ηράκλειο. Και πήγε ένας φίλος να δει έναν Ηρακλή Πτολεμαΐδας, ήταν, δεν θυμάμαι, Ηρακλής Εδέσης ήταν, και άκουγε τα παιδάκια να φωνάζουν «Ζαλίζομαι». Γιατί ήταν στον Ηρακλή Πτολεμαΐδας, ήταν στον Ηρακλή Έδεσας, ήταν στον Ηρακλή Νεοκούρου στα Χανιά, τα χαιρετίσματά μας. Είναι σπουδαίο και αυτό, αν μπορεί να γίνει κάποια στιγμή, να τα φέρουμε κοντά. Να εκμεταλλευτούμε το όνομα. Όλα, όλα θα γίνουν. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή ηρεμία, καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Δεν ισχύει αυτό που είπε ο Τάι καλό καλοκαίρι χθες που φώναζε, έτσι? Όχι, ρε παιδιά, τι λέτε τώρα. ίσως αυτό που γράφτηκε είναι επειδή δεν παίζει μια αγωνιστική. Εντάξει, πλάκα κάνουμε, γιατί ο ίδιος ήταν τόσο χαρούμενος που έλεγε καλό καλοκαίρι. Θεωρώ ότι ήρθε αποκλειστικά για να παίξει τον Ηρακλή. Και σε συζητήσεις αρκετές που έχουμε, αγωνιεί για την επόμενη χρονιά. Για να μην παρεξηγηθώ, Τάσο, το καλό καλοκαίρι το έκανε χαβαλέ ότι εντάξει, όχι, κερδίσαμε, πάμε να ξεκουραστούμε. Ναι, ούτως ή άλλως ο Τάι εδώ θα είναι όσο θέλει, γιατί θεωρώ ότι ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές. Καταλυτικός. Με 3 γκολ στα μπαράζ, νομίζω, τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος. Και γκολάρες. Κοίταξε, όλοι, επειδή είμαι άνθρωπος που δεν θέλω να ξεχωρίζω, ναι, όντως έβαλε και πανέμορφα γκολ, αλλά από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο θεωρώ ότι ήταν η επιτυχία που τον Μπαράζ, και όχι μόνο τον Μπαράζ, από τον φροντιστή μας, μην τον ξεχάσω, τον Γιώργο Τοσιάγκα, που θεωρώ ότι είναι η καρδιά της ομάδος. Μέχρι τι να πω, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, αλλά ειδικά το Γιώργο είναι ένα παιδί το οποίο ό,τι και να του πεις, και ειδικά οι ποδοσφαιριστές, δεν θα πει ποτέ όχι. Και χθες τον απολαύσαμε και πάλι. Τον απολαύσαμε. Στα αποδυτήρια. Καλή ξεκούραση, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.